Καλησπέρα. Χαίρετε. Βγαίνει λίγο καθυστερημένο το απόψινο vlog, αλλά βγαίνει. Σοβαρή σχέση με κάποιον που έχει μικρό παιδί. Είναι θέμα, θεματάρα. Μια φίλη γράφει, κυρία Θέκλα καλησπέρα, θα ήθελα να σας προτείνω ένα θέμα, θεωρητικό vlog. Δεν ξέρω αν έχετε ξανακάνει κάτι παρόμοιο και θα με ενδιέφερε πολύ να ακούσω την οπτική σας, διότι σας σέβομαι και σας εκτιμώ πάρα πολύ και ως άνθρωπο και για το έργο που προσφέρετε. Θα ήθελα να μιλήσετε για το θέμα του να είσαι σε σοβαρή σχέση με κάποιον ή κάποια που έχει χωρίσει από το γάμο του και έχει παιδί ή παιδιά. Τι στάση πρέπει να κρατάς εσύ απέναντι στο σύντροφό σου όταν εκείνος δεν διαχειρίζεται σωστά κάποιες καταστάσεις όσον αφορά το παιδί του και τη σχέση του με την πρώην σύζυγο, δεν κρατάει τις ισορροπίες, σε επιβαρύνει ψυχολογικά με τις υποχρεώσεις του χωρίς να το καταλαβαίνει. Δεν σκέφτεται τις δικές σου ανάγκες σε αυτή τη σχέση. Σε κάνει να νιώθεις δεύτερη. Και επίσης θεωρεί αυτονόητο ότι εφόσον ήξερες το ιστορικό του όταν μπήκες στη σχέση, θα υπομένεις τα πάντα χωρίς να βάζεις όρια. Αλλά αυτός να παραμένει στα περισσότερα αδιαπραγμάτευτος. Με άλλα λόγια να τα θέλει όλα δικά του. Επίσης, και τι θα έπρεπε να κάνει ένας γονιός όταν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια σοβαρή σχέση μετά από ένα διαζύγιο, για να είναι εντάξει απέναντι στο σύντροφο του χωρίς να του δημιουργεί άσχημα συναισθήματα. Είναι πάρα πολύ κέρια αυτά που θίγεις. Και παρόλο που μου έγραψες την ιστορία σου και είπες δεν είναι ανάγκη να τη διαβάσεις, θα διαβάσω την ιστορία σου γιατί εξηγεί ακριβώς τα ερωτήματά σου. Μάλλον μας δίνει να καταλάβουμε γιατί θέτεις αυτά τα ερωτήματα. Θα σας πω δύο λόγια για τη δική μου περίπτωση. Για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ και για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Καθώς θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι πολύ λεπτό. Και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να νομίζετε ότι είμαι ένας άνθρωπος κακός που θα είχε πρόβλημα με ένα μικρό παιδί, καθώς σε καμιά περίπτωση δεν μου φταίει το παιδί. Μαζί σου. Σε καμιά περίπτωση δεν φταίει το παιδί στις περιπτώσεις που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση παιδιών. Οι μεγάλοι φταίμε. Είμαι σε σχέση συμβίωσης με τον σύντροφό μου. Ήμασταν ένα χρόνο μαζί και τους τελευταίους 3 μήνες συγκατοικούμε. Συνολικά είμαστε περίπου 1 χρόνο και κάτι μαζί. Εγώ είμαι 25 και αυτός είναι 33 και έχει χωρίσει εδώ και 5 χρόνια. Έχει ένα παιδί το οποίο είναι 8 ετών. Εγώ ήξερα από την αρχή ότι ήταν χωρισμένος και έχει ένα παιδί και μπήκα συνειδητοποιημένα σε αυτή τη σχέση, γνωρίζοντας ενδεχομένως ότι θα υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Ωστόσο πίστευα ότι θα ήταν αρκετά όριμος να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις και ότι θα προφύλαζε τη σχέση μας από κάποια πράγματα. Θα προφύλαγε τη σχέση μας, προφύλατε τη σχέση μας από κάποια πράγματα. Στην πορεία όμως είδα πολλά πράγματα που με έφεραν σε πολύ δύσκολη θέση και με έφτασαν σε σημείο να μην αναγνωρίζω τον εαυτό μου, καθώς πολλές φορές με πνίγει το δίκαιό μου και κάνω πολύ άσχημες σκέψεις. Αυτό το συναίσθημα να είσαι σε μια σχέση και να μην αναγνωρίζεις τον εαυτό σου, να νιώθεις ότι σε πνίγει το δίκαιο σου και κάνεις άσχημες σκέψεις, να το προσέξεις. Και όσοι βρισκόμαστε σε σχέση και έχουμε τέτοιο συναίσθημα να το προσέξουμε. Γιατί είναι τον gut instinct μας που βοά. Είναι η ψυχή μας που φωνάζει. Άκουσέ με, κοίταξέ με, πρόσεξέ με. Κακοποιήσε εδώ πέρα. Αρχικά να σας ενημερώσω ότι όλος τυχαίως η πρώην σύζυγός του, η οποία έχει ξαναφτιάξει τη ζωή της και το παιδί του μένει στην ίδια πόλη με μένα. Ο λόγος που το αναφέρω είναι γιατί μετά από κάποια θέματα που προέκυψαν, νιώθω ότι ίσως ο σύντροφός μου αποφάσισε να μείνει μαζί μου για να είναι κοντά στο παιδί του και ας μην το παραδέχεται ο ίδιος. Αρχικά, η πρώην σύζυγος δεν άφηνε το παιδί να έρχεται σε επαφή μαζί μου με τη δικαιολογία ότι ήταν νωρίς, ασχέτως που αυτή έκανε ακριβώς το αντίθετο όταν προχώρησε με τη ζωή της. Δεν με αφορά φυσικά εμένα αυτό, απλώς ο λόγος που το αναφέρω είναι διότι ο σύντροφος μου προκειμένου να αποφύγει καυγάδες κάθεται παθητικός και δεν αντιδράει σε πολλά θέματα ή αντιδράει στέλνοντας απλώς μηνύματα και μέσα από πολλά πράγματα έχω καταλήξει στο ότι αυτή δεν τον έχει σε μεγάλη υπόλοιψη, δηλαδή η πρώην σύζυγός του, καθώς πολλές φορές πράττει ασυναίσθητα χωρίς να τον υπολογίζει. Γενικά από πολλά που έχω δει και έχω ακούσει, θεωρώ ότι πρόκειται για μια γυναίκα με περίεργη προσωπικότητα. Ωστόσο, δεν μου αρέσει να κρίνω ανθρώπους που δεν ξέρω και άλλωστε σε ένα διαζύγιο φταίνε και οι δυο. Μαζί σου. Σε ένα διαζύγιο φταίνε και οι δυο και δεν είναι καλή ιδέα να κρίνουμε ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε. Γιατί δεν τη γνωρίζεις. Γνωρίζεις τι σου λέει αυτός για αυτήν. Στη σχέση μου με τον σύντροφό μου δεν δημιουργεί
παρόλα αυτά προβλήματα, τουλάχιστον προς το παρόν. Άρα η πρώην σύζυγος δεν δημιουργεί προβλήματα σε σχέση με τον σύζυγό σου. Ενώ ο σύντροφος σου που δημιουργεί τα προβλήματα, δεν είναι η πρώην σύζυγος. Μετά από πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η πρώην έπαψε να έχει πρόβλημα να έρχεται το παιδί σπίτι μας. Εγώ του είχα πει εξ αρχής ότι δεν έχω πρόβλημα να έρχεται το παιδί εδώ κάπου. Άλλωστε, εφόσον ο φίλος μου θέλει, όπως λέει, να προχωρήσει μαζί μου κάποια στιγμή σε γάμο, έχει τάξει και γάμο το αγόρι, θα έπρεπε να αρχίζει να με γνωρίζει σταδιακά με το παιδί του και όχι απότομα. Ο λόγος που εννοούσα κάπου ήταν γιατί και εμείς δεν είμαστε πάρα πολύ μεγάλο διάστημα μαζί και ήθελα και εγώ το χρόνο μου στο να μάθω να διαχειρίζομαι την όλη κατάσταση, καθότι δεν μου έχει συμβεί κάτι παρόμοιο και δεν γνωρίζω από παιδιά. Ωστόσο, το κάπου κατέληξε πολύ σύντομα να είναι 2 με 3 φορές την εβδομάδα. Και οι δυο δουλεύουμε ως αργά και πολλές φορές φέρνει το παιδί ως αργά το βράδυ στο σπίτι και ασχολείται εξ ολοκλήρου μαζί του, σαν να μην υπάρχω εγώ στο σπίτι. Χωρίς να μου δίνει καμία σημασία, με απαξεί, δεν προσπαθεί να μας φέρει κοντά με το παιδί του και χωρίς να με βοηθάει ακόμη και όταν ετοιμάζω φαγητό για το παιδί του. Εμένα όλο αυτό με ενοχλεί και μου έχει δημιουργήσει πολύ άσχημα συναισθήματα. Βεβαίως σου δημιουργεί άσχημα συναισθήματα όταν ο σύντροφος σου σε αγνοεί και απαξεί. Είτε είναι το παιδί του από προηγούμενο γάμο εκεί, είτε είναι το παιδί που κάνατε εσείς οι δυο μαζί εκεί, είτε είναι το ηλεκτρονικό παιχνίδι που παίζει στον υπολογιστή εκεί, είναι το κατοικίδιο, οτιδήποτε άλλο εκεί. Είναι φυσιολογικό. Επίσης, με το παιδί δεν έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα στο πότε θα το βλέπει, όπως γίνεται συνήθως, π.χ. Σαββατοκύριακο, συγκεκριμένες ώρες, καθώς κατά την έκδοση του διαζύγιου είχαν δηλώσει ότι μπορεί να το βλέπει ανά πάσα στιγμή. Εγώ το καταλαβαίνω από τη μια αυτό, αλλά από την άλλη για μεγάλο χρονικό διάστημα έχει δημιουργηθεί πολύ μεγάλο πρόβλημα στη σχέση μας με τσακωμούς κτλ. Καθώς κανόνιζε πάντα εντελώς τελευταία στιγμή τα Σαββατοκύριακα να δει το παιδί του, με αποτέλεσμα εγώ να ξενερώνω και να μου αλλάζει τα σχέδια ή να μην ήξερα το αν θα πρέπει να του προτείνω να πάμε μια βόλτα κλπ. Επίσης, το σύνηθες είναι να κανονίζει και τελευταία στιγμή να τον καιρώνει το παιδί επειδή βαριέται ή επειδή πρωί θα έχει δουλειές, έπειτα να το μεταφέρει την επόμενη μέρα και ξανά το ίδιο, με αποτέλεσμα εγώ να έχω χάσει ένα Σαββατοκύριακο έτσι. Για πολύ καιρό και εγώ δεν κανόνιζα με φίλες μου παράλληλα, καθώς ήξερα ότι το καλοκαίρι 6 στα 10 θα του το ακυρώσουν και δεν ήθελα να τον αφήνω μόνο του στο σπίτι. Όχι, έπρεπε να κανονίζεις με τις φίλες σου, όταν σου έλεγε θα πάω το Σάββατο με το παιδί, να κανονίζεις με τις φίλες σου και άμα το ακυρώσουν να μείνει μόνο στο σπίτι. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Να απολαύσει τις συνέπειες των επιλογών του. Αυτό έπρεπε να κάνεις. Μετά από πολλούς τσακωμούς, του απέτησα να έχει μια μέρα στάνταρ το Σαββατοκύριακο που θα βλέπει το παιδί και να την κανονίζει 1-2 μέρες πριν και την άλλη μέρα να καθόμαστε μαζί, καθώς όπως σας είπα δουλεύουμε πολλές ώρες και τις καθημερινές είμαστε όλοι υποχρεώσεις και δεν περνάμε πολύ ποιοτικό χρόνο μαζί. Επίσης του το είπα για να κανονίζω και εγώ από πριν με φίλες μου τις ώρες που είναι με το παιδί και όχι να κάθομαι και εγώ μέσα είτε του το ακυρώνουν είτε όχι. Αυτό στην αρχή δεν το δεχόταν, λέγοντας μου ότι με το παιδί του δεν έχει πρόγραμμα, ότι το παιδί του δεν είναι ρομποτάκι κλπ. Αλλά εσύ να είσαι ρομποτάκι. Το παιδί του να μην είναι, εσύ να είσαι. Μα δεν είναι ρομποτάκι το παιδί, άμα έχει πρόγραμμα, σε καμία περίπτωση. Αλλά όταν του έβαλα τελεσίδικο, το δέχτηκε με βαριά καρδιά. Γενικά θεωρώ ότι του έχει μάθει έτσι, οπότε τώρα δύσκολο να το αλλάξει. Θέλω να αναφέρω ότι ο σύντροφός μου είναι αρκετά εγωιστής και κακομαθημένος και δεν δείχνει να καταλαβαίνει όπως εγώ τον αποδέχτηκα εξ αρχής με τις υποχρεώσεις του και τα βιώματα του. Έτσι και αυτός πρέπει να αποδεχτεί κάποια πράγματα που του ζητάω προκειμένου να υπάρχει μια ισορροπία όσον αφορά το παιδί του και εμένα. Άλλωστε ήταν και δική του επιλογή να κάνει σοβαρή σχέση. Βεβαίως ήταν και δική του επιλογή. Εγώ του προσφέρω τα πάντα και εκείνος πολλές φορές με κάνει να νιώθω δεύτερη και πάνω σε τσακωμούς μου έχει πει εκφράσεις όπως «Δεν σε αφορά», «Μην επεμβαίνεις στο πότε θα συναντιέμαι με το παιδί μου» και άλλα τα οποία με κάνουν να νιώθω άσχημα. Εγώ ποτέ δεν ζήτησα κάτι παράλογο, αλλά τα αυτονόητα, το να υπάρχει ένα σωστό πρόγραμμα, διότι και εγώ δεν είμαι μπαλάκι. Όμως είναι τόσο εγωιστής που δεν το καταλαβαίνει και προτιμάει να απαντάει με τέτοιου είδους εκφράσεις. Τώρα τα λόγια του καυγά, μην τα παίρνετε τις μετρητές τα λόγια του καυγά. Την ώρα του καυγά λέμε όλοι κάποιες βλακίες. Μπορεί να πει στον άλλο, βγες έξω από τη ζωή μου. Δεν σημαίνει ότι το εννοείς 100% αν είναι πάνω στον καυγά. Θεωρώ πως όποτε το συμφέρει θέλει να με εμπλέκει και όποτε δεν το συμφέρει μου λέει δεν σε αφορά. Αυτό θα έλεγα, είναι καταβούληση, είναι κατά το συμφέρον το αν θα ανακατευτείς ή όχι με το παιδί. Αυτή τη στάση την έχει και σε άλλα θέματα, καθώς πολλές φορές αυτοαναιρεί τα λόγια του και σε τσακωμούς, ακόμη και να του αναφέρω πράγματα που έχει πει ή έχει κάνει, αυτός δεν τα παραδέχεται και πάει να με βγάλει τρελή, είναι το λεγόμενο gaslighting. Επίσης νιώθω ότι σε μένα πουλά μαγκές, αλλά στην πρώην κάθεται σούζα. Όπως έχω καταλάβει και αυτό με κάνει και νιώθω πολύ άσχημα.
Με έχει μπλέξει με άσχημο τρόπο σε όλο αυτό και πολύ γρήγορα και έχουν γίνει και άλλες καταστάσεις που δεν θέλω να σας τις πω για να μην σας κουράσω. Πλέον θεωρώ ότι είμαι αρκετά νέα για να επιβαρύνομαι με τέτοιες καταστάσεις, πόσο μάλλον όταν και ο άλλος δεν είναι πρόθυμος να καταλάβει και να σεβαστεί κάποια πράγματα και τα θεωρεί όλα δεδομένα και αυτονόητα και του τα δίνεις και εσύ όλα στο πιάτο. Τα έχω συζητήσει αναλυτικά με 2-3 δικούς μου ανθρώπους και μου λένε να χωρίσω. Άκου τους. Άκουσε αυτό που σου λένε. Πριν λίγες μέρες του μίλησα ξεκάθαρα και του έβαλα για τελευταία φορά τελεσίδικο ότι αν συνεχίσει να μην καταλαβαίνει και τη δική μου θέση και δεν σεβαστεί τα ωριά μου, τότε θα χωρίσουμε και το εννοώ. Ελπίζω να μην σας κούρασα, δεν χρειάζεται να διαβάσετε την προσωπική μου ιστορία, όχι τη διαβάσαμε για να έχουμε ένα παράδειγμα. Σας την είπα καθαρά για να καταλάβετε και να μιλήσετε γύρω από το πώς πρέπει να διαχειρίζεται κάποιος το γεγονός ότι υπάρχει στη μέση ένα παιδί από άλλο γάμο και ο σύντροφος δεν κρατάει κάποιες ισορροπίες, αντιθέτως τα θεωρεί όλα δεδομένα και αυτονόητα. Όπως επίσης και τι θα έπρεπε να κάνει ένας γονιός όταν μπαίνει στη διαδικασία να κάνει μια σοβαρή σχέση για να είναι εντάξει απέναντι στον σύντροφό του χωρίς να του δημιουργεί άσχημα συναισθήματα. Θα χαρώ να ακούσω την άποψή σας με εκτίμηση. Λοιπόν, Φιλενάδα, πρόσεχε. Είσαι πάρα πολύ μικρή, είσαι πολύ νέα, είσαι πολύ απονήρευτη, είσαι πολύ αθώα και από όσα γράφεις, φαίνεται πως ίσως, δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα, μόνο υποθέσεις μπορώ να κάνω, φαίνεται πως ίσως έχεις βρεθεί να είσαι του δουλάκι του ανεύθυνου κυρίου. Έτσι φαίνεται πως έχεις βρεθεί. Τι είναι αυτά που μου γράφεις? Λες ότι εσύ ίδια το έχεις σκεφτεί ότι είναι πολύ πιθανόν αυτός να επέλεξε να είναι μαζί σου και μάλιστα να μετακομίσει στην πόλη που ζεις, επειδή μετακόμισε και εκεί πρώην του. Πιθανόν. Αρκετά πιθανόν, παρόλο που δεν το παραδέχεται. Και λες ότι και σε καυγάδες σας του θυμίζεις πράγματα που έχει πει και σου λέει ότι δεν τα είπε. Όταν ένας άνθρωπος σέβεται όλους τους ανθρώπους. Όταν κάποιος άνθρωπος σέβεται το παιδί του, σέβεται και τη σύντροφο του. Σέβεται και το σύντροφο του. Σέβεται και όλους τους ανθρώπους. Ο σεβασμός δεν είναι επιλεκτικός. Αυτόν τον άνθρωπο το σέβομαι και αυτόν τον άνθρωπο δεν το σέβομαι. Μιλάμε τώρα για ανθρώπους που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Το να σέβεσαι την ελευθερία του άλλου ανθρώπου και να σέβεσαι τα δικαιώματα του άλλου ανθρώπου και να έχεις έγνοια, να έχεις ενσυναίσθηση προκειμένου να μην δημιουργείς άσχημα συναισθήματα στον σύντροφο σου και να έχεις έγνοια να είσαι δίκαιος και σωστός απέναντι στον σύντροφο σου, είναι κάτι το οποίο είναι ολόκληρο κομμάτι του χαρακτήρα σου. Δεν μπορεί να το δείξεις επιλεκτικά στο κομμάτι σχέση με το παιδί μου και να μην το δείξεις σε άλλες σχέσεις. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι με βάση όσα γράφεις, είναι πολύ πιθανόν ο φίλος σου να χρησιμοποιεί το παιδί ως δικαιολογία για να είναι ο ανεύθυνος εαυτός του. Ναι. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να ακούω ότι μία κοπέλα ή ένας άνδρας έχει ερωτευτεί μία γυναίκα που έχει παιδιά ή έναν άνδρα που έχει παιδιά, έχει ερωτευτεί έναν άνθρωπο που έχει ένα σοβαρό θέμα υγείας, έχει ερωτευτεί κάποιον άνθρωπο που να έχει κάποια βαρύδια στη ζωή του. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Ίσα ίσα το θεωρώ ότι έτσι θα έπρεπε να γίνεται. Να αγαπάμε τους ανθρώπους και να τους δεχόμαστε με όλο τους το πακέτο. Δεν έχω κανένα θέμα. Το θέμα μου είναι όταν το πακέτο που έχει κάποιος το χρησιμοποιεί για να πάρει χάρες. Το χρησιμοποιεί ως δικαιολογία για να συμπεριφέρεται άσχημα. Η υπευθυνότητα. Δεν είμαι μόνο μονογονιός πατέρας που θα πάρω το παιδί μου ή μέσα στη βδομάδα ή το Σαββατοκύριακο για να το δω. Είμαι και σύντροφος. Είμαι σε μια σοβαρή σχέση συμβίωσης. Άρα αντιμετωπίζω με υπευθυνότητα και τις συναντήσεις μου με το παιδί μου και αντιμετωπίζω με υπευθυνότητα και τις συναντήσεις μου με τη σύντροφό μου. Από όσα μας γράφεις φίλοι, φαίνεται ότι ο τύπος αυτός είναι λίγο φυγόπονος, έως αρκετά φυγόπονος. Είναι λίγο στον κόσμο του. Θέλει να γίνονται τα πράγματα χωρίς να κοπιάζει ιδιαίτερα. Όταν δημιουργούμε μια σχέση και μπαίνουμε μέσα σε μια σοβαρή σχέση, οφείλουμε να χρησιμοποιήσουμε και χρόνο και ενέργεια και κόπο. Τα αγαθά κοπισκτώνται.
δεν μπαίνεις σε μια σχέση και επειδή είσαι άνδρας και επειδή θέλεις να παντρευτείς την κοπέλα και επειδή θέλεις να συγκατοικήσεις μαζί με την κοπέλα, αυτό να σε κάνει αυτόματα τον τέλειο γαμπρό. Οπότε δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Η κοπέλα πρέπει να σε αποδεχτεί όπως είσαι, γιατί επιτέλους βρήκε έναν άντρα που θέλει να ζήσει μαζί της και να την παντρευτεί και να δέχεται τις ανευθυνότητες σου και τις ανοριμότητες σου. Δεν είναι το παιδί το πρόβλημα. Ο πατέρας είναι το πρόβλημα. Τώρα, αν στέκεται σούζα μπροστά στην πρώην του ή όχι, δεν μας αφορά ιδιαίτερα αυτό το πράγμα. Αλλά ίσως εσύ αυτό που θες να πεις είναι ότι τα κάνει εκεί που τον παίρνει. Και προφανώς μαζί σου τον παίρνει. Γίνεται να μου λες ότι δεν κανόνιζες με τις φίλες σου, μην τυχόν και του ακυρώσουν την έξοδο για να μην μείνει μόνος του. Να κανονίζεις με τις φίλες σου και να μείνει μόνος του, όπως είπα και προηγουμένως. Γενικά τώρα μιλώντας, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδιά από προηγούμενες σχέσεις ή γάμους βεβαίως δικαιούνται να μπουν σε μια νέα σχέση, σε μια σχέση συμβίωσης, σε μια σχέση συνύπαρξης, σε μια ολοκληρωμένη σχέση. Δικαιούνται και μπορούν να το κάνουν. Όπως όμως και όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι, μπαίνοντας σε μια σοβαρή σχέση, μπαίνοντας σε μια σχέση συμβίωσης, οφείλουμε να σεβαστούμε και τον άνθρωπο με τον οποίο συμβιώνουμε. Να έχουμε συνέστηση ως προς τα συναισθήματα του ανθρώπου με τον οποίο συμβιώνουμε και να είμαστε δίκαιοι. Και να μην χρησιμοποιούμε τις οποιασδήποτε ιδιαιτερότητες μας ή ένα θέμα υγείας που έχουμε, το γεγονός ότι έχουμε παιδιά, να μην τα χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία για να φερόμαστε ανεύθυνα, επιπόλαια, εγωιστικά και όπως να είναι. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα φύλου, είναι θέμα ανθρώπου. Γνωρίζω ευτυχώς πολλούς ανθρώπους οι οποίοι είναι γονείς και μπήκα σε σχέσεις με νέους ανθρώπους, με νέους συντρόφους που δεν έχουν παιδιά, οι οποίοι μπόρεσαν να εξισορροπήσουν μια χαρά και τη γονεϊκότητα τους και τη συντροφικότητα τους, γιατί όλοι καλοί χωράνε. Και όταν είσαι υπεύθυνος και σοβαρός άνθρωπος, όλα μπορείς να τα φέρεις πέρα. Γνωρίζω όμως και άντρες και γυναίκες μονογονιούς, οι οποίοι μπήκαν σε σχέσεις, καινούργιες σχέσεις και δεν έδωσαν την απαιτούμενη ενέργεια, την απαιτούμενη προσοχή, την απαιτούμενη υπευθυνότητα στη νέα σχέση και δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Όπως επίσης γνωρίζω και ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, δεν έχουν βαρύδια όπως παιδιά ή βαρύδια όπως κάτι άλλο, π.χ. ένα θέμα υγείας όπως είπα προηγουμένως, και μπαίνουν σε σχέσεις ανώριμα, επιπόλαια, δεν σκέφτονται πως νιώθει ο άλλος, δεν αντιλαμβάνονται ότι το να μπει σε μια σχέση είναι κάτι υπεύθυνο και συμπεριφέρονται εγωκεντρικά και άναρχα. Άναρχα εννοώντας ότι λειτουργούν σαν να είναι μικρά παιδιά και δεν σέβονται καθόλου ότι και ο άλλος έχει δικαιώματα, και ο άλλος έχει συναισθήματα, και ο άλλος έχει χρόνο και ο άλλος έχει δικαιώματα. Δηλαδή είναι απαραίτητο με το τέρι μας να έχουμε προσωπικό χρόνο. Αφού το λέμε αυτό για ζευγάρια που είναι παντρεμένα μεταξύ τους και έχουν παιδιά μεταξύ τους, ότι οφείλουν να βρίσκουν χρόνο μόνοι μακριά από τα παιδιά. Για μια ρομαντική βραδιά ή για ένα Σαββατοκύριακο να αποδράσουν. Λοιπόν, τελειώνοντας αυτό το βίντεο, θέλω να πω ότι μην μασάτε. Όσοι έχετε παιδιά, μην μασάτε στο να μπείτε σε μια νέα σχέση. Φτάνει όμως να αναλάβετε τις ευθύνες σας. Όσοι δεν έχετε παιδιά και μπαίνετε σε μια σχέση με κάποιον ή κάποια που έχει παιδιά, μην μασάτε να δεχτείτε την ύπαρξη των παιδιών ως δικαιολογία για ανώριμες συμπεριφορές εκ μέρους του συντρόφου σας. Δεν υπάρχουν ελαφρυντικά και δικαιολογητικά για ανώριμες και επιπόλαιες συμπεριφορές. Δεν υπάρχουν. Ο άνθρωπος είτε είναι υπεύθυνος και σοβαρός, είτε δεν είναι. Και σε μια σχέση ακούμε πολύ καλά τα συναισθήματα μας. Ακούμε τι μας λέει τον gut instinct μας. Εάν σε μια σχέση νιώθουμε όπως νιώθει η κοπέλα που λέει ότι νιώθει πολύ άσχημα και ότι έχει χάσει τον εαυτό της, τον κοιτάζουμε πάρα πολύ σοβαρά. Γιατί πολλές φορές βρισκόμαστε στο σημείο του να γινόμαστε τα πάντα για τον άλλον, του να προσέχουμε να μην στενοχωρήσουμε τον άλλον, να θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον άλλον και ο άλλος να είναι ανεύθυνος, επιπόλαιος, να κάνει το δικό του και σου λέει άμα με βαρεθεί αυτή θα με διώξει και μετά... Ή αυτή, άμα με βαρεθεί, αυτός θα με διώξει και μετά θα βρω κάποιον άλλον και κάποιον άλλη και θα προχωρήσω κλπ. Και προσοχή από τις σοβαρές υποσχέσεις, συγκατοίκηση αμέσως, γάμος κτλ. Κτλ. Προτού δοκιμαστεί μια σχέση. Δοκιμάζουμε πρώτα μια σχέση και μετά λέμε μεγάλες κουβέντες. Αυτή είναι η άποψή μου. Ότι χρειάζεται σεβασμός προς όλους τους ανθρώπους. Και ότι δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε την ύπαρξη των παιδιών ως δικαιολογητικό για να φερόμαστε ανεύθυνα. Θα χαρώ να διαβάσω και τις δικές σας απόψεις στα σχόλια. Μια υποσημείωση: εννοείται ότι σε καμία περίπτωση ένας γονιός που έχει παιδιά δεν δέχεται
να παραμένει σε σχέση με κάποιον άνθρωπο που κακοποιεί τα παιδιά του. Δεν μιλούμε για τέτοια περίπτωση όμως εδώ, μιλούμε για κάτι εντελώς διαφορετικό. Καλό βράδυ.